Καλημέρα! 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 Θα δώσουμε τα δώρα, παρακαλώ πάρα πολύ. Πες μια καλημέρα, παιδί μου, από καρδιά. Πάμε να ξεκινήσω από το ρεπορτάζ, γιατί είχαμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Πέτρο! Δεν θα μας αφήσει. Καλημέρα! Λοιπόν, όλα καλά και πάμε να ξεκινήσουμε, Τάσο. Μέχρι εκεί. Το καλύτερο στην τηλεόραση είναι να είσαι στην εκπομπή κάποιου άλλου. Εγώ είμαι στην εκπομπή τη Κορδά τώρα. Κακό είναι. Είπαμε να κάνουμε λίγο επικαιρότητα, να είμαστε μέσα στα πράγματα. Κάνουμε επικαιρότητα ή δεν κάνουμε. Θες να κάνουμε μισή-μισή εκπομπή του Σαββατοκύριακο σαν τα παιδιά. Γιατί γελάτε? Τι έγινε? Τίποτα. Πάρω το πριόρι να κόψω το τραπέζι τώρα. Θα σας ανακοινώσω γιατί κρατάω τόσους μήνες συνταγές. Δεν είναι βιβλίο, Χρύσα μου. Τελικά του χρόνου θα κάνω εκπομπή μαγειρικής. Το φλούρι δεν το έκανα. Θα κάνω όλα στην εκπομπή μαγειρικής μου. Σίγουρα πλησιάζει αυτή η εκπομπή. Με μαλώνει η κυρία Χρύσα ότι έχω αργήσει. Συγγνώμη, κυρία Χρύσα, που αναπνέουμε πια σε αυτή την εκπομπή. Καλά να περάσετε, Μαρίνα μου. Τελείωσε. Άσε με να μιλήσω λίγο. Δεν μ' αφήνω στα προηγούμενα. Από την τάξη σου πέτυχαν όλοι? Όχι. Ήταν καλή η τάξη. Καλά, δεν ήταν τάξη για παρουσιαστές. Έτσι σου κάνει. Ναι, συνέχεια. Ορίστε. Και θα έρθω στην αρχή τη σεζόν για να φέρω γούρι στην αγαπημένη μου Θέη Σκορδά. Να είσαι καλά. Ελπίζω να με βρεις εδώ. Τα είπε όλα. Ελπίζω να με βρεις εδώ. Αν δεν θα την βρεις εκεί. Να πω, είδατε πώς αλλάζουν οι καιροί. Βγήκε ο Λιάγκας στην αρχή του βίντεο και λέει είμαι στην εκπομπή της Σκορδά. Και πλέον η εκπομπή παρέμεινε στον Αντένα, αλλά έγινε η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Και είδε, συζητούσαμε ότι τέλος του μήνα που έλεγε το συμβόλαιο της Face, πιθανότατα να έβγαινε μόνος του ο Λιάγκας. Και πώς τα έφερε λόγω κορονοϊού, τελικά να είναι μόνη της η Face. Και τελικά, ναι, λόγω κορονοϊού, την άλλη εβδομάδα θα είναι η Φέη μόνη της πάλι. Και λογικά. Την Παρασκευή ήταν μόνη της. Λογικά. Τα πήγε και πάρα πολύ καλά. Μια χαρά τα πήγε, γιατί να μην τα πάει. Πάμε τώρα να δούμε τη Λίτσα Πατέρα που ρωτήθηκε από την εκπομπή της Σύσης Χριστίδου τι θα γίνει και αν φύγει η Φέη, αν θα πάει μαζί της. Να θυμίσουμε ότι η Λίτσα Πατέρα όταν έφυγε η Ελένη Μενεγάκη που ήταν κολλητές φίλες, φυσικά και δεν κουνήθηκε από τον Αντένα, παρακαλώ. Πρώτο και καλύτερο ερώτημα, αν συνεχίζει Face on Antenna. Ξέρετε κι εσείς ότι όταν είμαστε σε μια εκπομπή και πρέπει να φύγουμε για κάποιους λόγους, μπαίνει και το συνέστημα. Δεν ξέρω τι θα κυριαρχήσει στο τέλος. Σαφώς γίνονται πολλές συζητήσεις, αλλά το τελικό αποτέλεσμα εγώ τουλάχιστον δεν το ξέρω. Ένα άλλο ερώτημα είναι αν τελικά παραμείνει Face. Θα χωριστεί η εκπομπή σε δύο μέρη, ενημερωτική και ψυχαγωγική. Κάτι τέτοιο ακούγεται. Αν μείνει, νομίζω κάπως αλλιώς θα διαμορφωθεί η εκπομπή. Θα ακολουθούσατε την Face σε κάποιο άλλο κανάλι? Όχι. Την αγαπώ όπως και όλα τα παιδιά που έχουν περάσει, αλλά εγώ όπως έχω πει είμαι πάρα πολλά χρόνια στον Αντένα και τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν συντρέχει κανένας λόγος και δεν έχω σκοπό να φύγω όπως και αν έχουν τα πράγματα. Πώς σχολιάζετε τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Γιώργο και τη Φέη σε τεταμένο κλίμα? Δεν το βλέπω εγώ αυτό. Δεν είναι πάντοτε απαραίτητο να έχουμε την ίδια γνώμη και πάνω στη συζήτηση θα μπορούσε να έρθει. Αλλά όχι ότι έχουν κάτι ιδιαίτερα πιεστικό, δεδομένου ότι τους δένουν τα παιδιά τους και έχουν και πολύ λογική. Η Φέη δικαιώθηκε στην πρότασή της να φέρει πίσω τον Γιώργο στην πρωινή ζώνη του Αντένα. Γιατί να θέλει να χωρίσουν οι δρόμοι τους? Σαφώς δικαιώθηκε, σαφώς ο Γιώργος στο δημοσιογραφικό κομμάτι και γενικότερα βοήθησε την εκπομπή. Δεν το ξέρω τώρα ποιος δεν θέλει και τι δεν θέλει. Θα το δείξουν οι άλλες μέρες, παιδιά, μην βιάζεστε. Δεν νομίζω ότι έχουν τίποτε προσωπικό. Δηλαδή, πολλές φορές παίρνουμε μία απόφαση να συνεργαστούμε εμείς οι δυο. Στην πορεία βλέπουμε ότι κάπου αλλού μπορεί να είναι καλύτερα, αν είναι έτσι. Και ο χρόνος θα δείξει εάν κάνουμε καλή επιλογή ή όχι. Αγαπώ την κυρία Λίτσα, τη λατρεύω. Χάρηκα πολύ που την ξαναείδα φέτος. Μιλάει πάντα σωστά, πάντα to the point και... θέλω λίγο να παραφράσω την ατάκα της «Είμαι πολλά χρόνια στον Αντένα και δεν φεύγω». Είμαι ο Αντένα. Ναι. Η Λίτσα Πατέρα είναι ο Αντένα. Είναι νομίζω από την πρώτη μέρα εκεί. Φυσικά. Και σαφώς, πάντα βράχος, ε. Και σαφώς και δεν κουνιέται. Και σίγουρα και η Φέη τώρα που θα κουνηθεί έχει ρωτήσει τη Λίτσα πώς είναι οι πλανήτες. Και... δεν έπρεπε η δημοσιογράφος να ρωτήσει αστρολογικά. Πώς βλέπετε ότι θα πάει η Φέη Σκορδά ή ο Γιώργος Λιάγκας? Προφανώς, θα μπορούσε να απαντήσει. Προφανώς και θα τα έχει πει στον αέρα η Λίτσα όλο νόημα. Απλά δεν τα είδαμε. Σίγουρα η Λίτσα πάντα τα ρίχνει. Να είναι πάντα καλά. Και τώρα μένει να δούμε πού θα πάει η Φέη.
Και τι ωραίο στυλ, κυρία Πατέρα. Ε. Πάντα. Κοκέτα. Είναι κοκέτα και είναι μια κυρία η οποία κυρία. Σέβεται τους συνεργάτες της, οι οποίοι αλλάζουν κατά καιρούς. Προσέχει πάρα πολύ τις επαγγελματικές ισορροπίες, δεν φέρνει κανένα σε δύσκολη θέση. Όμως, εμένα μου αρέσει το θάρρος της, ότι ενώ συνήθως χαϊδεύονται αυτιά μέσα τις δηλώσεις, ότι όταν ρωτήθηκε αν θα φύγει από το σταθμό και θα ακολουθήσει την παρουσιάστρια, επειδή ζούμε σε μια χώρα όπου στην τηλεόραση για κάποιο λόγο όλοι δηλώνουν. Όρκος στους παρουσιαστές και στις παρουσιάστρες κτλ. Ότι η γυναίκα είπε όχι βέβαια. Εγώ στον Αντένα είμαι, δεν θα ακολουθήσω τη Φέη. Εδώ θα μείνω. Μπράβο της. Εξακολουθώ να την αγαπώ και δεν κουνιέμαι ναι, από τον Αντένα. Χωρίς να προσβάλλει. Αλίμονο τώρα, αν θα μας επίσης, τα λόγια της. Επίσης, το συμβόλαιο της Φέη Κορδά έληξε στις 30 Ιουνίου, επειδή μέσα στην εβδομάδα ακούστηκαν και διαβάσαμε πάρα πολλά. Δεν υπάρχει λήξη του συμβολέου στις 31 Ιουλίου. Υπάρχει λήξη στις 30 Ιουνίου και μια σιωπηρή παράταση από έναν επαγγελματία και έναν ισχυρό σταθμό να μείνει ως το τέλος εκπομπής. Η Φέη είναι επαγγελματίας, δεν θα έφευγε ποτέ από την εκπομπή. Γι' αυτό και θα παραμείνει ως τις 8 Ιουλίου, οπότε και πέφτει η αυλαία του πρωινού στη μορφή που το είδαμε φέτος. Το θέμα θα παραμείνει μέχρι τις 8 Ιουλίου η Φέη Κορδά στον Αντένα. Δημήτρη, ξέρεις πού θα πάει? Είπε, έχει ρεπορτάζ. Για πες μας το δικό σου ρεπορτάζ. Θα σας πω αύριο. Αύριο. Έλα, πες το τώρα, τι αύριο. Κάπου κοντά. Δηλαδή, κοντά κάπου εδώ κοντά τριγυρό. Στο σπίτι σου. Σε σένα, στο Φάληρο. Δεν ξέρω. Εγώ θέλω να πω με αγάπη. Δεν λέω μάλλον. Δεν λέει. Εγώ δεν ξέρω, αλλά θέλω να πω με αγάπη στη Φέη πως αυτό που κάνει είναι το πιο κρίσιμο βήμα στην καριέρα της. Και τι θέλω να πω με αυτό. Ότι είναι η πρώτη φορά που κάνει μεταγραφή μόνη της. Μονάδα. Και ενώ είναι σχετικά εύκολο να πεις ότι φεύγω από ένα σταθμό. Ναι, γιατί σωστά. Από το Alter πήγε στο Μέγκα μαζί με τον Γιώργο και από το Μέγκα πήγε στον Αντένα μαζί με τον Γιώργο. Σωστή παρατήρηση. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που κάνει αυτό το βήμα μόνη της. Και ενώ είναι εύκολο να σταματήσεις μια συνεργασία όταν τα δεδομένα δεν είναι αυτά που θέλεις και οι συνθήκες, το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να επιλέξεις τον επόμενο σταθμό που θα εργαστείς. Έτσι ώστε να μπορέσεις να ανθίσεις και να είσαι σε ένα περιβάλλον που θα σε ευνοεί και θα αισθάνεσαι όμορφα. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι και εδώ πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι είναι πολύ πιεσμένη, όπως επίσης ξέρω πολύ καλά ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει. Και την καταλαβαίνω να μην έχει αποφασίσει, γιατί σε αυτό το σταυροδρόμι της καριέρας της, γιατί έχω την αίσθηση πως είναι το μεγαλύτερο, πρέπει να είναι ιδιαίτερα, πώς να το πω ρε παιδί μου, προσεκτική και επιφυλακτική με αυτά που ακούει. Γιατί θα ακούσει πολλά, γιατί σαφώς και την θέλουν δύο και τρεις σταθμοί, αλλά η ίδια πρέπει με την εμπειρία τόσων ετών να τα σταθμίσει και να δει ποια είναι τα πραγματικά χαρακτηριστικά που θα τις δημιουργήσουν το πεδίο ώστε να λειτουργήσει σωστά και έτσι όπως μόνο αυτή ξέρει. Αυτό έχω να της πω με αγάπη. Και είναι τώρα την άγχωσες περισσότερο. Το πιο δύσκολο. Ναι, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι η Φέη Κορδά είναι αυτή τη στιγμή και αποδεικνύεται, γιατί υπάρχει πολύ έντονο ενδιαφέρον γενικότερα για τη Φέη. Μία πάρα πολύ δυνατή παρουσιάστρια. Εγώ δεν είχα καμία αμφιβολία χτες βλέποντάς την ότι μπορεί να διαχειριστεί την εκπομπή της. Η εκπομπή της Φέη, μόνη της. Το πρωινό είναι της Φέης. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ έξυπνη γυναίκα και ταυτόχρονα αυτό που την τιμά είναι ότι είναι και μια πολύ ευαίσθητη γυναίκα. Η Φέη ποτέ δεν κινήθηκε με βάση τα κασέ. Ήταν συναισθηματικός άνθρωπος, μιλούσε με τα μάτια, είχε λόγο τιμής και ήταν και μια εξαιρετική συνεργάτης. Εγώ προσωπικά την αγαπώ πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα διαλέξει ό,τι καλύτερο για εκείνη. Μέσα από την καρδιά μου. Μα αναφέρθηκε πάντως, και η κυρία Πατέρα στο συναισθηματικό κομμάτι, το υπογράμμισε. Είπε ότι παίζει ρόλο και το συναισθηματικό κομμάτι για την επιλογή της. Πάντως τώρα μου ήρθε ένα μήνυμα ότι είναι οριστικό πού θα είναι η Φέη. Από το στενό περιβάλλον της Φέης. Ναι, από τηλεόραση άνθρωπο ότι έχει κλείσει. Πάντως, επειδή και εμείς. Θα το πω σε λίγο. Πριν κάποιους μήνες είχαμε βρεθεί στο πλατό μαζί με τα παιδιά και είχα πάρει και συνέντευξη από τη Φέη, γιατί όπως είπε και η Αφροδίτη, είναι πολύ γλυκό πλάσμα που ξέρει να εκτιμά. Και καλή μανούλα. Και καλή μαμά και καλός επαγγελματίας και καλός άνθρωπος. Και επειδή είχα αναφερθεί στις φήμες ότι πέρυσι θα σταματούσε τη συνεργασία της με τον Αντένα, ήταν πολύ κάθετη ότι εγώ
έχω συναισθηματικό δεσμό με το κανάλι. Ναι. Ότι ανήκω εδώ, η καρδιά μου είναι εδώ. Δεν θα σηκωθώ να φύγω εύκολα, γιατί για μένα δεν είναι μόνο τα χρήματα ή οι προτάσεις, είναι και το συνέστημα, είναι και η εκτίμηση που έχω με ανθρώπους ψηλά στην πυραμίδα της ηγεσίας. Νιώθω ασφάλεια. Για να καταλήξω λοιπόν χρόνος, ότι παιδιά, για να φτάσει στο σημείο να φύγει. Γίνεται συνήθεια πια. Ναι. Δημήτρη μου, εκτός από τη συνήθεια, είναι και η εκτίμηση που, και η εμπιστοσύνη που σε κάνουν να νιώθεις τα στελέχη, οι διευθυντές, οι ιδιοκτήτες, ναι, καναλιών. Είναι σημαντικό ένας παρουσιαστής του Βεληνικού των παιδιών να νιώθει ασφάλεια και ότι έχει την αμέριστη στήριξη των από πάνω. Ναι, πάντως είναι ευκαιρία να την προσέξουν και λίγο, γιατί εγώ τώρα, παιδιά, όση ώρα σας ακούω, μου ήρθε στο μυαλό, επί 8-9 χρόνια ένα τρέιλερ δεν τις κάνανε τις κοπέλες. Πέσει μονίμως τρέιλερ και λέει καλημέρα, καλημέρα. Ζτ το πρωινό με το αυτό. Αυτό λέει. Όχι, ρε Δημήτρη, όχι. 9 χρόνια. Καλημέρα, καλημέρα. Όχι, δεν έχει, εγώ ίσα ίσα. Σημαντικό, δεν έχει κάνει. Έχουν παίξει τρέιλερ. Βέβαια, όχι όσα παίζανε για μας εδώ στο Sky, αλλά έχουν παίξει και για τη Φέη. Αλίμονο. Εγώ πάντως με το χέρι στη φωτιά θα το πω, δεν πολύ λέω γι' αυτό το ρεπορτάζ. Δεν έχει κλείσει πουθενά η Φέη ακόμα. Και θα συμφωνήσω, γιατί μου ήρθε κι άλλο μήνυμα τώρα από τηλεόραση άνθρωπο, Βαρβάτο, που μου λέει άλλο, ότι έχει κλείσει αλλού. Εγώ θεωρώ ότι. Εγώ το λέω με το χέρι στη φωτιά, δεν έχει κλείσει Φέη. Φέη, θα σου το πω με αγάπη. Εμένα μου ήρθε μήνυμα από τηλεορασάνθρωπο, ένα ξαδερφό που βάζει κεραίες. Εμένα δεν μου ήρθε μήνυμα. Εγώ έκανα ρεπορτάζ. Δεν έχει κλείσει κάπου η Φέη, τελεία. Και εγώ το ξέρω αυτό. Πάντως, όπου και μέχρι χθες το βράδυ. Όπου και να πάει, να έχει μια καλή αρχή. Αυτό, και να είμαστε καλύτερα. Όλοι καλά. Φέη, να είναι καλά. Επίσης, να σου πω, μη μείνει στα παχιά λόγια και θα δει, θα σε έχουμε ένα άστο.